8 Απριλίου 1904, από το Ιλιντέν στον Παύλο Μελά. Μόλις το καλοκαίρι του 1903 είχε ξεσπάσει μία εξέγερση στην Οθωμανική επαρχία του μοναστηρίου. Το βιλαίτι του μοναστηρίου είχε ως κέντρο την ομώνυμη πόλη που σήμερα ονομάζεται Μπίτολα και ανήκει στη χώρα που προσφάτως ονομάστηκε Βόρεια Μακεδονία, καθώς περιλάμβανε και ένα τμήμα της ελληνικής περιφέρειας της Μακεδονίας. Η εξέγερση του 1903 ξέσπασε ανήμερα της εορτής του προφήτη Ηλία και γι' αυτό ονομάστηκε εξέγερση του Ιλιντέν. Στη σλαβική γλώσσα Ιλιντέν σημαίνει Ηλίας και στη βουλγαρική μεταμόρφωση του Σωτήρος. Οι εξεγερμένοι ήταν κυρίως σλαβόφωνοι χωρικοί και υποστηρίχθηκαν κυρίως από βουλγαρόφιλους και δευτερευόντως από βλάχους. Η ηγεσία του κινήματος αυτού ήταν χωρισμένη σε δύο τάσεις. Η μία ομάδα επεδίωκε τη δημιουργία ενός αυτόνομου και ανεξάρτητου κρατηδίου υπό την ονομασία Μακεδονία, το οποίο αργότερα θα εντασσόταν σε έναν ευρύτερο συνασπισμό βαλκανικών κρατών. Η δεύτερη τάση επεδίωκε την ένωση του υποεξέγερση κρατηδίου με τη Βουλγαρία. Αρχικά στο στόχαστρο των εξεγερμένων τέθηκαν οι τσιφλικάδες της περιοχής ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή καταγωγής. Σύντομα ξέσπασαν κινήματα σε διάφορες περιοχές από το μοναστήρι μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Προσωρινά οι εξεγερμένοι επικράτησαν στα χωριά και στις κομοπόλεις ανακηρύσσοντας την ίδρυση τοπικών ανεξάρτητων δημοκρατιών, όπως ήταν η Δημοκρατία του Κρουσόβου στην εδαφική επικράτεια του σύγχρονου κράτους υπό την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, η Δημοκρατία της Τράντζας στη σημερινή βουλγαρική επαρχία του Μπουργκάς και άλλες. Ωστόσο αυτές οι δημοκρατίες ήταν βραχύβιες, αφού σε διάστημα λίγων εβδομάδων καταλήθηκαν από τον Οθωμανικό στρατό. Όλες οι παραπάνω εξεγέρσεις καταπνίγηκαν τους επόμενους λίγους μήνες. Οι Έλληνες που διαβιούσαν στις παραπάνω περιοχές δεν αντιμετώπισαν φιλικά αυτές τις εξεγέρσεις, διότι γνώριζαν πως η τυχόν επιτυχία των τελευταίων θα επέφερε την ενσωμάτωση των εδαφών αυτών είτε στη Σερβία είτε στη Βουλγαρία. Από τους πιο θερμούς ενάντιους των εξεγερμένων ήταν ο Έλληνας πρόξενος στο μοναστήρι Κωνσταντίνος Κυπρέος και ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. Μετά την κατάπνιξη της Επανάστασης, οι μεγάλες δυνάμεις πίεσαν τον Σουλτάνο να παραχωρήσει περισσότερα δικαιώματα στους χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας του, ώστε να επέλθει η ειρήνευση στην περιοχή. Έτσι στις 3 Οκτωβρίου 1903 υπογράφηκε η Συμφωνία της Μυρστέγης. Αρχικά αυτή η συμφωνία συνομολογήθηκε από την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Ρωσία στην Αυστριακή Κομμόπολη Μυρστέγη και κατέληξε να έχει διεθνή χαρακτήρα, αφού σε αυτή προσχώρησαν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Η συμφωνία της Μυρστέγης ήταν ουσιαστικά ένα σχέδιο επιβολής μεταρρυθμίσεων από τις μεγάλες δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για την ειρήνευση στα κεντρικά Βαλκάνια και ιδίως στα βιλαέτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και των Σκοπίων. Όσον αφορά τη στάση των μεγάλων δυνάμεων προς την παραπάνω διπλωματική ενέργεια, η Μεγάλη Βρετανία ήταν επιφυλακτική με τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις, η Γαλλία έδωσε λευκή επιταγή στη Ρωσία, η Γερμανία δεν επιθυμούσε την αποδυνάμωση του Σουλτάνου και η Ιταλία προτιμούσε την αναβάθμιση της συμφωνίας με μία συνδιάσκεψη. Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, προτινόταν η αναδιοργάνωση της Οθωμανικής χωροφυλακής στην περιοχή της Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιούνταν υπό την επίβλεψη παρατηρητών των μεγάλων δυνάμεων και υπό την προεδρία ενός Γερμανού αξιωματικού. Επιπλέον στον Οθωμανικό διοικητικό μηχανισμό θα είχαν το δικαίωμα συμμετοχής και χριστιανοί υπήκοοι της Αυτοκρατορίας, ενώ ο Τούρκος Γενικός Διοικητής των Βιλαετιών της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και του Κωσυφοπεδίου θα έπρεπε να διορίσει έναν Αυστριακό και έναν Ρώσο παρατηρητή, οι οποίοι θα έλεγχαν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Το πλέον σημαντικό άρθρο της Συμφωνίας της Μυρστέγης ήταν το τελευταίο, σύμφωνα με το οποίο παρεχόταν η δυνατότητα μεταβολής των εδαφικών ορίων των παραπάνω βιλαετιών σύμφωνα με τη φυλετική καταγωγή των πληθυσμών τους. Έτσι έγινε η απαρχή ενός αγώνα δρόμου για τη διεκδίκηση της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας από τους Βούλγαρους, τους Έλληνες και τους Σλάβους. Ο αγώνας αυτός για τη Μακεδονία κράτησε μερικές δεκαετίες, ενώ για την περιοχή του Κωσυφοπεδίου είναι ακόμη σε εξέλιξη με διεκδικητές τους Αλβανούς και τους Σλάβους. Μία έμεση απόρρια της Συμφωνίας της Μυρστέγης ήταν ο περιορισμός της Ιταλικής διείσδυσης στα Δυτικά Βαλκάνια, επικρατώντας οι Αυστριακές αξιώσεις στις περιοχές της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Ρώμης και της Βιέννης. Λίγους μήνες αργότερα, στις 8 Απριλίου του 1904, υπογράφηκε η Συμφωνία της Σόφιας μεταξύ της Βουλγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Σύμφωνα με αυτή, ο Σουλτάνος δεσμευόταν να χορηγήσει αμνηστία σε όλους τους συλληφθέντες οι οποίοι συμμετείχαν στην εξέγερση του Ιλιντέν. Επιπλέον, η Οθωμανική διοίκηση δεσμεύτηκε την προώθηση των βουλγαρικής καταγωγής Οθωμανών υπηκόων στον κρατικό μηχανισμό, καθώς και τη διευκόλυνση της εμπορίας βουλγαρικών προϊόντων. Αφετέρου, η Βουλγαρία δεσμεύτηκε να απαγορεύσει και να αποτρέψει τη συγκρότηση και την ενίσχυση ομάδων κομιτατζίδων επί του βουλγαρικού εδάφους. Η Συνθήκη της Σόφιας υπογράφτηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της Βουλγαρίας να προσεγγίσει διπλωματικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία και συνάμα να πιεστεί ο Σουλτάνος να εφαρμόσει τους όρους της Συμφωνίας της Μυρστέγης και κυρίως εκείνους που αφορούσαν τους βουλγαρικής καταγωγής Οθωμανούς υπηκόους. Η βουλγαρική επιδίωξη αυτών των καλών σχέσεων με την Υψηλή Πύλη απέβλεπε στη νέα χάραξη της εδαφικής επικράτειας των επίμαχων βιλαετιών και κυρίως εκείνου της Μακεδονίας προς όφελος των Βουλγάρων. Από την άλλη, με τη συμφωνία αυτή η Οθωμανική διοίκηση απέβλεπε στην αποδυνάμωση των βουλγαρικών αντάρτικων ομάδων. Ωστόσο, οι Βούλγαροι δεν τήρησαν τη συμφωνία και συνέχισαν να υποστηρίζουν τους κομιτατζίδες του Κωσυφοπεδίου και της Μακεδονίας. Αυτή η αυξημένη δράση των Βουλγάρων κομιτατζίδων στη Μακεδονία οδήγησε τον Παύλο Μελά να μεταβεί στην περιοχή τον Αύγουστο του 1904 και να πέσει ηρωικά μαχόμενος 4 μήνες αργότερα.